Κοντά μας και ο Γιώργος Μητρόπουλος, ο άμεσος συνεργάτης και βοηθός προπονητή του Άκη Τζουμερκιώτη στην τεχνική ηγεσία του Μανδραϊκού. Κύριε Μητρόπουλε, κατακτήσατε το double. Μια πολύ σημαντική στιγμή για το σύλλογο. Το σχόλιο σας για τη χρονιά που είχε και ανάμεικτα συναισθήματα. Ναι, ήταν μια χρονιά που περάσαμε από πολλές καταστάσεις, πολύ δύσκολες. Δουλέψαμε πάρα πολύ και μείναμε ενωμένοι όλη τη χρονιά και μέσα από τη σκληρή δουλειά που κάναμε, νομίζω ότι στο τέλος δικαιωθήκαμε και καταφέραμε το στόχο που είχε τεθεί εξ αρχής, που ήταν να πάρουμε το πρωτάθλημα και να ανέβουμε στη Γαλανθήκη. Λίγο μετά τον ερχομό σας με τον κύριο Τζουμερκιώτη, είχαμε ένα άσχημο συμβάν με το χαμό του κύριου Φατιών, του άμεσου χρηματοδότηση, του κύριου χρηματοδότηση της ομάδας. Πώς το διαχειριστήκατε σαν staff και πόσο επηρέασε το ποδοσφαιρικό τμήμα αυτή η απώλεια, κατά τη γνώμη σας? Ναι, ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί ο Φατιών ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα, αγάπαγε πάρα πολύ την ομάδα, είχε όνειρα και φιλοδοξίες για την ομάδα, ήταν πάντα δίπλα μας και ήταν ένα πολύ μεγάλο σοκ για εμάς. Ήταν δύσκολο να το διαχειριστείς όλο αυτό και για εμάς και για τους ποδοσφαιριστές. Υπήρχε γενικά μια βεβαιότητα εκείνη την περίοδο γύρω από την ομάδα, αλλά με τον ερχόμενο του κυρίου Δρίκου μετά από το ατυχές συμβάν, σταθεροποιηθήκαμε πάλι, πάτησαμε στα πόδια μας και εν τέλει καταφέραμε να πετύχουμε το στόχο μας. Αποφασίσατε πριν από μερικούς μήνες να αποσυρθείτε από την ενεργό δράση ως ποδοσφαιριστής. Έχετε αναλάβει πόστο στο τεχνικό επιτελείο του κ. Τζουμερκιώτη. Πώς είναι οι πρώτες σας εντυπώσεις ως προπονητής πλέον? Ήμουνα συνειδητοποιημένος γενικά για την αποφασή μου, οπότε δεν με ξένησε τόσο πολύ το ότι σταμάτησα το ποδόσφαιρο. Είναι πολύ σημαντικό το ότι είμαι δίπλα σε έναν πολύ καλό προπονητή όπως είναι ο Άκης και είναι ακόμα πιο σημαντικό το ότι είναι πολύ καλό παιδί. Οπότε σίγουρα κερδίζω πράγματα και μέρα με τη μέρα παίρνω όλο και περισσότερα πράγματα τα οποία με βελτιώνουν και εμένα προσωπικά. Όσον αφορά τον τρόπο σκέψης για το πώς αντιλαμβάνεσαι το ποδόσφαιρο σαν προπονητής, έχει αλλάξει σε σχέση με τον ποδοσφαιριστή? Εν μέρη έχει αλλάξει λίγο, γιατί είναι διαφορετικό το πώς βλέπεις το ποδόσφαιρο όταν είσαι ποδοσφαιριστής και πολύ διαφορετικό όταν είσαι έξω από τις τέσσερις γραμμές. Αλλά προσπαθώ να έχω μια ισορροπία και νομίζω ότι έχω προσαρμοστεί στο κομμάτι το προπονητικό πλέον. Ο κύριος Δρίκος, ο δήμαρχος περιοχής που θα τρέξει και την ομάδα μαζί με τους συνεργάτες του, έκανε λόγο για στόχους πρωταγωνιστικούς στη Νέα Χρονιά. Κατά 99% θα είστε στην ομάδα τη Νέα Χρονιά. Τι θα πρέπει να αλλάξει όσον αφορά το οργανωτικό κομμάτι και το αγωνιστικό Μανδραϊκός, κύριε Μητρόπουλε, ώστε να μπορέσει να πετύχει αυτό το στόχο, που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, καθώς θα αντιμετωπίσει ομάδες πολύ ποιοτικές και ο δείκτης δυσκολίας θα είναι πολύ πιο υψηλό σε σχέση με φέτος? Ναι, έχει γίνει μια αρχική συμφωνία. Θα οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Τώρα, όσον αφορά το στόχο και το θέμα της ανόδου και του πρωταθλητισμού στη ΓΑΜΑ Εθνική, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στα τοπικά πρωταθλήματα και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Θεωρώ όμως ότι υπάρχουν οι βάσεις. Ο κύριος Δρίκος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πρόγραμμα και είναι και αυτός δίπλα στην ομάδα και νομίζω με τη σοβαρότητά του μπορεί να στηρίξει ένα τέτοιο πλάνο και θεωρώ ότι θα μπουν πολύ σωστές βάσεις, ήδη υπάρχουν οι σωστές βάσεις και νομίζω ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά για το Μανδραϊκό η χρονιά στην Ομαθνική. Ως προπονητής είναι τα πρώτα σας δύο κύπελα, προφανώς αφιερώνεται στην οικογένειά σας, αλλά πού θέλετε εκτός από την οικογένειά σας που σας στηρίζει σε κάθε σας επιλογή, πού θέλετε να το αφιερώσετε? Σίγουρα στην οικογένειά μου αρχικά, αλλά νομίζω ότι τα δύο κύπελα αυτά και την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική πρέπει να τα αφιερώσουμε στο Φατιόν, ο οποίος ήταν το στήριγμά μας όσο ήταν η ζωή και νομίζω το αξίζει και είναι χαρούμενος από εκεί ψηλά που μας βλέπει. Κύριε Μητρόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ και καλό καλοκαίρι. Καλά, καλή συνέχεια.